Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30-8 παρά με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο, όπως πάντα, για να αναλύσουμε το όσα είδαμε μεσοβδόμαδα με σημείο αναφορά στους δύο πρώτους ημιτελικούς για το κύπελο Ελλάδος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-2, ΑΕΚ Άρης 2-1. Με ένα ελαφρύ προβάδισμα θα πάνε στους επαναληπτικούς, οι οποίοι θα εξαχθούν σε 1,5 μήνα από τώρα. Για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού. Επίσης, είχαμε και την χθεσινή απόφαση από πρωτόδικα από τον αθλητικό δικαστή και την αφαίρεση βαθμών σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Μείον 7 για τον ΠΑΟΚ, μείον 12 για την Ξάνθη, 7 συν 5 για τις δύο κατηγορίες, την πολυδιοκτησία και το μετοχικό και την μετοχική της σύνθεση. Θα δούμε όλα αυτά μαζί. Να πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται και ζωντανά στην σελίδα Νίκος Αλέφαντος στο Facebook, οπότε όσοι φίλοι θέλουν και επιθυμούν μπορούν να μας παρακολουθήσουν και μέσω των social media, όπου παίρνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα μηνύματα σας. Νίκο, καλώς ήρθες. Πολύ σωστά, ωραία τα λες. Έτσι είναι. Καλά παιχνίδια, ενδιαφέρον, αγωνία. Είχε πάθος. Είχε πάθος, είχε ανατροπή. Αλλαγές, ανατροπή, μπράβο, ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλώς το Ραπτόπουλαρα. Καλοκαιρινός, λοιπόν, με τα κοντομάνικα. Καλοκαιρινός ο Ραπτόπουλος. Καλοκαιρινός. Τέτοιο ΠΑΟΚ μάπα βρήκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μία κλάση ανώτερο σαν ομάδα και κατόρθωσε. Εγώ το έκανα ανάλυση φάση-φάση και είδα ότι ο Ολυμπιακός έχασε το μάτσα τα 5 λεπτά από το 12 μέχρι το, από το 8 μέχρι το 12, γιατί είχε ανέβει όλο ψηλά και τρώει σε αντεπίθεση γκολ. Ο Πέλκας έχει μπει από extreme four και ο Τζιμίκας, ο οποίος είναι ο πέμπτης που το φυλάει, είναι 10 μέτρα πίσω. Απαράδεκτο. Κάνει δύο γκολ μέσα στην Τούμπα, δίκαια, ωραία, μάγικα. Είστε τόσο ψηλά και τα δύο γκολ που τα τρώω στο μεγάλο χώρο. Σαν να είσαι δηλαδή, βάζει να βάλεις άλλα δύο. Για τα κάνεις, έβαλες δύο γκολ, σημαζέψου. Γίνε λίγο αλέφαντος, προσεκτικός. Κλείσε τις γραμμές. Άσου 10 λεπτά και φύγε στην αντεπίθεση και πάλι στο πέρα με την πρόκληση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έκανε 20 φάουλ στο χώρο του κέντρου, γιατί δεν μπορούσε να κάνει τον Ολυμπιακό στο χώρο του κέντρου. Οι τρεις χάφτολοι, αφού φάγανε λάχανο, τις δύο του πάω. Έχουν κάνει 20 φάουλ και τρώει σε μισή Ολυμπιακός τρεις κάρτες, οι τρεις από τις τέσσερις της τετράδας. Ψηλάει και οι τέσσερις. Απαράδεκτο, νομίζω ο Νίκος θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το κομμάτι. Δίνω μια πάσα και σε σένα και στον Νίκο για να μας το αναλύσει καλύτερα εκείνος. Λοιπόν, βέβαια δεν ξέρω θεωρητικά με πρακτικά. Υπάρχει πάντα μια διαφορά. Ρωτάει Νίκο, ο Κώστας το εξής. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται 0-2 στο 8 και μέχρι το 12 το μάτς είχε γίνει 2-2. Σε τρώγοντας τα γκολ, ο Ολυμπιακός. Σε ανοιχτό χώρο. Σε ανοιχτό χώρο, έτσι. Πόσο εύκολο είναι με τον ενθουσιασμό που έχει η ομάδα 0-2 μέσα στο 8 να τους πεις. Μεταξύ μας. Ναι. Κοιμήθηκα μεσημέρι, άργησα να σηκωθώ. Ναι. Ναι. Και βλέπω μόλις το πετυχαίνω, ναι. 20 λεπτά, 18 λεπτά. 2-2 ήδη. 2-2. Ναι. Λέω άλλο μάτσα βλέπω. Ναι. 2-2, ναι, λόγω τιμή. Άλλο μάτσα βλέπω. Ναι. 2-2 στο 20 λεπτό. Ναι. Ρε αμάρε καλέ μου. Και ήταν αυτό το παιχνίδι. Ήταν αυτό, ναι. Τα χάσα κι εγώ, κατάλαβες. Ναι. Μετά βέβαια τα είδα που τα δείξαμε στο ναι. τέλος, επαναλήψεις και τα λοιπά. Τώρα εκεί. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει, είτε το είδες live είτε το είδες μετά. Κάνεις 0-2 στο 8. Ο Κώστας λέει ότι ήταν λάθος τακτικά του Ολυμπιακού που ανέβηκε να βάλει και τρίτο και τέταρτο. Έτσι, με αποτέλεσμα έτσι. να φάει δύο γκολ επίσης έτσι. σε 4 λεπτά. Λογικό αυτό και κανονικά για μένα και την ώρα πρέπει να δεχτεί να βάλει τρεις στόπερ και δύο μπακ 5. Ναι. Τρεις χαβ, δύο κυνηγούς. Mm-hmm. Το κλεντήσει το παιχνίδι και να κάνει και τρίτο γκολ. Ναι. Με αντεπίθεση. Θα βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Η ερώτη... Σου λέει χάνω 2-0, αυγό. Ναι. Τα κατάκα στο κάνει τώρα 2-2. Και μετά, δεν είναι μόνο αυτό, τρως και τρίτο και χάνεις. Ναι, έχασε, το γύρισε. Βέβαια, εντάξει, μια φάση στοιχεία, γιατί έκανε ένα χέρι ο Σεμέδο. Εκείνο που μετράει, Γιάννη μου, από 2-0 που χάνε στο 20. Το 3-2, ναι. Πήρε το μάτς 3-2. Κάτσε.
επιτρέπεται σαν Ολυμπιακός. Mm-hmm. Γιατί τώρα και στο Καραϊσκάκι ναι. θα γίνει μια μάχη. Άλλο θα τώρα ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα να κερδίσει, να το γυρίσει. Καλύτερος όλα κτλ. Αλλά και πολλά παιχνίδια στο Καραϊσκάκι λες με τον Πανετολικό. Δυσκολεύεται. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Εσύ είσαι χρόνια στους πάγκους, έτσι. Το κάνεις ή όχι. Δηλαδή, όταν κάνεις 0-2 στο 8 μέσα στην Τούμπα και βλέπεις την ομάδα να έχει μια ορμή, έτσι. Να ναι. έχει βάλει 2 γκολ στα 8 λεπτά, ο Πάουκ να είναι κοιμισμένος. Πόσο εύκολο να τους πεις στο 8 μπάστα ή να αλλάξεις το σύστημα από το 8 κιόλας λεπτό. Πώς να το αλλάξει, δηλαδή έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε. Και μου λες ότι με 0-2 στο 8, εγώ θα άλλαζα το σύστημα σε 5-3-2. Βέβαια. Για εύκολα, να... εύκολα το κάνεις. Ναι. Θεσσαλονίκη είναι, ναι. ΠΑΟΚ είναι. Έχουν γίνει πολλά τέτοια ανατροπές. Και ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει παιχνίδια στην Ελλάδα πολύ. Το δένεις. Το δένεις. Και βλέποντας μετά πώς πάει. Ναι. Αν κουραστεί και τα δώσει όλα ο ΠΑΟΚ, λέμε. Ναι. Έχω και τη ρεβάνς. Ένα αυτό. Αν σου κάνει και 2-2, έχει πάλι μετά, καβάλα στα πάλι λόγω. Να ανοίξει, να πει τα παίζω όλα για όλα. Τώρα ή το κάνω 3-2 ναι. και δένω, ή ξέρω εγώ, θα τελειώσει 2-2 ή χάνω και τέτοια. Έτσι ο κανονικός προπονητής πρέπει να δουλέψει έτσι. Mm-hmm. Αφήσανε. Πατάει φρένο δηλαδή. Πρέπει να. Βέβαια. Δεν είναι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή σου λένε τώρα παίζει Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ορίστε. Ναι. Έτσι είναι. Σαν να παίζει Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ναι. παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η ΑΕΚ ούτε στα ανεβάσματά της, ούτε ο Παναθηναϊκός στα ανεβάσματά της. Ναι, είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες. Άρα είναι αυτή. Παίζει λοιπόν Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Τι θα κάνεις. Το κάνει 2-0 η Μπαρτσελόνα. Ναι. Συνεχίζει, το κάνει 2-2 η Ρεάλ. Λέμε, mm-hmm. θα σε βρει ανοιχτό, θα κάνει. Πολλοί προπονητές, ναι. οι οποίοι είναι πολύ καλοί, ναι. έχουν δώσει δείγματα. Το έχουν κάνει έτσι. Άλλοι σου λέει άστο και πώς πάει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δυσκολία σε προπονητάς. Ναι. Να έχεις υπόψη. Ναι. Δεν είναι... Άρα ο Μαρτίνς κακώς το άφησε. Για μένα ναι. Εκ του αποτελέσματος λέω έτσι, γιατί από 0-2 πήγε 3-2. Το κάνεις 2-0 τώρα στο 20 λεπτό. Στο 8. Στο 8 λεπτά. Mm-hmm. Θα δεις βάλε τι τα γίνεται. Κόρια, ναι. Πού να δέσω, τι να κάνω. Σε κόντρα. Μετά ο άλλος. Mm-hmm. Άμα σε δει ότι, ότι παίζει 5-3-2, σου λέει φοβήθηκε, κάτσε να μπουκάρουμε όλοι. Ωραία. Και βγαίνει, γιατί είσαι καλός κυνηγούς σαν Ολυμπιακός, ναι. βγαίνει στην αντεπίθεση από τα τρία χαφ και από τους δύο κυνηγούς, mm-hmm. ένα χαφ να βγει και ένα μπακ από το Ομάρ, από το Τζιμίκας, του κάνει ζημιά. Μπορεί να φάει και τρίτο γκολ. Και να είσαι και οργανωμένος. Λοιπόν, δεν δέχτηκε. Παιχνίδι προπονητών. Τα ναι. αφήσανε ναι. στο έλεος του Θεού. Αλάνα. Έτσι το βλέπω. Αλάνα. Ναι. Λοιπόν, ζήτησε ο Κώστας μόνο να δούμε... Μόνο να δεις, Γιάννη, το 1-2 είναι και οι τέσσερις επάνω. Και οι τέσσερις. Γίνεται η παλιά από τον Γιαννούλη, σέντρα. Έκανα τα μπακ του Ολυμπιακού, στο παιδιά καραμπόλα. Mm-hmm. Έρχεται ο Πέλκας. Ο Πέλκας παίζει εξτρέμ. Δεν είναι χρήστη. Εκτρέμ τον έβαλε εκεί γιατί... Ναι, τώρα βλέπουμε εμείς την φάση. Πόση απόσταση έχει ο Πέλκας από τον Τζιμίκα που είναι μπακ αριστερό. Τι δουλειά έχει ο Τζιμίκας, ας πούμε, να είναι 0-2 μέσα στην Τούμπα, θα έρθει και παίζει, ξέρω εγώ, με το ανελευσυνιακό, ναι. να είναι στον χώρο του τέτοιου και να γυρίζει με σπριν και να μην το προλαβαίνει. Για ποιο λόγο. Να κάνει τι δηλαδή, κι άλλο τρίτο γκολ. Το κάνει 2-0. Τι θες να δηλαδή, καλά λέει ο Νίκος, ΠΑΟΚ είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Δεν πάρουν όμως, του μπανάνε και εσύ έχεις ένα τερματοφύλακα χωρίς μουστάκι, 17,5 χρονών. Να, δεν έφταξε σε τίποτα. Βέβαια εδώ να δώσουμε τα εύσημα και στον... Να δώσουμε και τα εύσημα στον Μπέλκα, γιατί έκανε κίνηση φόρ, δηλαδή βρέθηκε στο πέναλτι και έκανε τον γκολ. Η μπάλα περνάει από τα στόπερ του Ολυμπιακού. Αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν διαλυμένη. Πέρασε από τα στόπερ. Τι στόπερ, δεν υπήρχε. Ναι. Ένα στόπερ, ένα μπακ έξω, αυτό που ο άλλος εδώ, μπήκαν είχε εδώ. Είχε ανέβει ο Τσιμίκας και δεν πρόλαβε να γυρίσει και τον μπήκε στο πέναλτι. Ναι. Το 2-2... Κοίτα, δεν μπήκανε με σχέδιο. Ναι, αυτό υπάρχουν λέω. Και προπονητές, ναι. οι οποίοι τα αφήνουν τα παιχνίδια και γίνεται ροντέο που λέμε. Όπως, έτσι. Αυτό, ναι.
Στο 2-2, Νίκο, είναι μια φάση που μας την έχεις κουβεντιάσει πολλές φορές, πανομοιότυπη τη βλέπουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο σουτ του Μίσιτς. Δεν μπορεί να κάνει ο πιτσιρικάς του Ολυμπιακού του τερματοφύλακα κάτι, γιατί βρίσκει πλαϊνό δίχτυ, αλλά μας λες ότι εκεί πρέπει να πέφτει παίκτης πάνω στο σουτ. Στο σουτ. Ναι. Ναι. Γιατί αν το δούμε εδώ πέρα, είναι η φάση που βλέπουμε, δεν έχει πέσει παίκτης να εμποδίσει το Μίσιτς να σουτάρει. Σουτάρει απευθείας, πάει στην απέναντι γωνία. Εντάξει, δεν πιάνεται αυτό. Και το βλέπουμε και εδώ σε replay. Ο Σαν το έτρωγε δηλαδή αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το έτρωγε. Εγώ πιστεύω ότι το έτρωγε, ναι. Η ταινία ο Ολυμπιακός, ναι. Για μένα, ναι. Προσωπικά, με τερματοφύλακα καινούριο και μικρό το παιδί, ναι. Ναι. Έπρεπε να οργανωθεί. Ναι. Στο 2-0 τουλάχιστον. 5-3-2. Για να βοηθήσει και το τέρμα. Και είναι τερματοφυλάκι άπειρος. Ναι. Ας γράφουν ορισμένες εφημερίδες, ναι, θα πάει, θα κάνει. Δεν είναι έτσι. Στο Ολυμπιακό παίζεις. Ολυμπιακός ο goalkeeper πρέπει να είναι. Δεν είχε και άλλη λύση, γιατί ήταν τραυματίες και άλλη. Ναι, δεν είχε άλλη λύση, ναι. Αλλά οργάνωσε τον. Πώς τον αφήνεις, σαν να παίζεις δηλαδή ο Γιασίν τέρμα, ναι. Και να παίζεις πίσω με τέσσερις. Και ένας εδώ, ένας εδώ, ένας εκεί. Άρα θα έπρεπε να είχε μέσα και μπα. Και εσύ σε και σε με εδώ. 100%. Βέβαια. Ναι. 100%. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αυτό το 4-3-3 στο οποίο επιμένει σε όλα τα μάτς του Champions League, Ευρώπη και λοιπά. Τον έφαγε τον ΠΑΟΚ στα χαπ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με έναν παλέμαχο τον Μαουρισίο, τον καλό Μίσιτς, και τον άλλο τον παλέμαχο τον Μπίσεσμα. Άγανε λάκα ο Ολυμπιακός στο κέντρο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ξύλο. Κλώσεις. Κάνε και δύο φάουλ. Και ο Ολυμπιακός τρώει τρεις κάρτες. Δύο κάρτες ψηλά, μια για διαμαρτυρία, άλλη για φάουλ σε αντεπίθεση. Και ο δεξής ο Μπακ ψηλά τρώει την τρίτη κάρτα. Πάει εσύ, αυτοκτονείς. Δεν θα βρει χειρότερο πάω. Εγώ 10 χρόνια μέχρι την Τούμπα πάω Ολυμπιακό και το κακό πάω δεν έχω δει. Κι όμως γύρισε το παιχνίδι. Ωραία. Από να βάλουμε ναι. Πάλι λίγο την εντεκάδα του Ολυμπιακού και με τη βοήθεια των παιδιών στη ροή του Ιώνα κλπ. Να φτιάξουμε την εντεκάδα που θα κατέβαζε ο Νίκος. Έχουμε, Γιώργο, αυτή τη δυνατότητα. Δεν άκουσα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα Νίκο, να φτιάξουμε την εντεκάδα που θα κατεβάζεις εσύ. Θα είχε μέσα και μπα. Εντάξει. Θα είχε μέσα τον Μπάτρι το στόπερ. Σωστά. Σε μέδωση σε εντάξει, Τζιμίκα Σομάρα. Θα έβαζες και τον μπα. Ναι. Το στόπερ. Ναι. Σε μέδο λίμπερο. Ναι. Ναι. Ωραία. Άρα θα είχαμε. Είναι πιο ευκίνητος από τους άλλους δύο. Mm-hmm. Άρα θα είχαμε Σισε σε μέδο λίμπερο μπα στα στόπερ. Ο Μαρτζιμίκα. Ο Μαρτζιμίκας, ωραίοι. Ωραία. Χαφ. Χαφ. Εμένα δεν μου αρέσει ο Μπουχαλάκης. Θα τον έβγαζες. Ο Μπουχαλάκης όπως παίζει, ναι. Δεν υδρώνει τη φανέλα. Mm-hmm. Παίζει ένα αργό ποδόσφαιρο. Σχωρεμένος ο Κοτρίδης ήταν δηλαδή σε ένα τέτοιο στυλ. Σε χαμηλό τέμπο. Την μπάλα, τη γυρίσω να τη δώσω. Γκιγέρμε, Καμαρά είναι μηχανάκι. Άρα θα βάζεις κόφτες, Καμαρά, Γκιγέρμε, δεκάρι, Βαλμπουενά. Όχι. Και δύο επιθετικούς. Εγώ δεκάρι μου αρέσει ο Φορτούνης. Δεν τον είχε στην αποστολή. Άλλο δεν τον είχε. Ναι. Αυτά είναι δικά του, του προπονητή. Τα μαλώματα. Ο προπονητής έχει πιάσει ναι. Και τα έχει βάλει με το Φορτούνη. Ναι. Ο Φορτούνης θέλει 10 βαμπουενάδες, το λέει ο Αλέφα. Ναι, ναι. 10 ο Φορτούνης. Ποιος βαμπουενά τώρα. Παίζει ποδόσφαιρο βαμπουενά. Ανανέωσε. Λοιπόν, και τι ανανέωσε, από εκεί αν κατάλαβες, για πόσο. Ένα. Λοιπόν, πόσο, 35. Τον πιάσαν για αυτή. Τι 35 μόνο, ανανεώνεις παίκτη για ένα χρόνο για τα κόρνε και τα φάουλ. Για πέστα, για πέστα. Δεν παίζει εξτρέμ. Δεν παίζει δεκάρι. Τίποτα δεν παίζει. Βαλμπουενά, εγώ τον έχω δει από τη ναι. Μαρσέγη εδώ και 15 χρόνια. 20 χρόνια, όχι 15. Ναι. 20. Ναι, με τον ίδιο τον Γεωργόπουλο στην Εξέδρα, δεν κάνει γκολ ποτέ αυτό, σου έλεγα. Mm. Και έτσι ήταν. Μαέστρο τον λένε. Ξαφνικά τον είδα εδώ. Μαέστρο τον λένε. Και ο μαέστρο μου, ωραίο. Δηλαδή, άμα σταματήσει μπάλα, ναι. Ποιον θα πει και θα του πει θυμάσαι τον Βαλμπουενά. Θα το θυμάσαι σαν όνομα, κάποιο σαν Βαλμπουενά. Τι θα πει. Ναι. Λες τώρα μέσα Μπέμπιδο, Μάζο, Κουδά, ξέρω εγώ, Πούλη, Παπα Θεοδόρου, Πεχταράδες, ναι. Τον Παναϊκό, τα ίδια. Θα λες τώρα είχα τον Βαλμπουενά.
Όχι. Και ο Βαλμπουένα. Και απόδειξη. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Και ο Μαρινάκης σου κάνει για ένα χρόνο. Ναι. Για ένα χρόνο. Εσύ δεν τον ανανεώνες καθόλου. Ο, ναι. Ούτε θα ερχόταν ποτέ. Ούτε ποτέ. Τέτοιος παίκτης ναι. ποτέ δεν ερχόταν. Να... Εξτρέμ δεν έχει ταχύτητα. Γκορτζής μέσα να μπαίνει τις δύσεις, δεν τον αισθάνεται ο μπακ. Mm. Τον εξοδετερώνει ο μπακ. Mm-hmm. Δεκάρι δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Βγάλτε και ρωτούμε την κάρτα του Βαλμπουενά. Τώρα ο Μάρτης, μιλάμε για Βαλμπουενά τώρα. Επειδή του έχει κολλήσει, ναι. η τρέλα τρώει το Φορτούνι. Mm. Φορτούνι παιχταράζει. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος, ναι. ή το Φορτούνι απολύεσαι. Θα έλεγε στο Μαρτίνς, ε. Κατευθείαν τώρα. Μάλιστα. Αν το Φορτούνι δεν μου τον φτιάξεις, απολύεσαι αύριο. Mm. Σοβαρά τώρα, του κόλλησε, του Μάρτης τώρα, Πάσχα Χριστούγεννα δεν γελάει. Απόκριες δεν γελάει. Και έρχεσαι τώρα για μας κάνεις και στον Ολυμπιακό, βγάζεις τον Μπεχταρά έξω. Τον έβγαλε. Τι να δούμε. Τι να δούμε. Δηλαδή τι βλέπουμε. Κοίτα το Βαλμπουένα τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Ορίστε. Έχει κάνει 32 συμμετοχές, ναι, 8 γκολ. Εγώ δηλαδή άμα κάνω 32 συμμετοχές, πώς γκολ. 5 δεν κάνω όπως σαν είμαι. Σαν τους έγινε 81 ετών. Τώρα 5 τα κάνεις 5. Απ' τι, 5. Ναι, αλλά έχει... Σιγά τα 8 γκολ. 23 Σιγά ασίστ. Τα 8 γκολ. 23 ασίστ έχει. Ναι, 23 ασίστ. Ναι. Μάθαμε τώρα εφημερίδες το ασίστ. Ναι. Πάρε λοιπόν ένα παίκτη, ναι. πες μου στον κόσμο ποιος είναι ο καλύτερος στα assist, ναι. να σου πω αν μετράει να τον πάρεις και για 5.000. Ναι. Κανένας. Κανείς. Ποιος το ρίχνει στο πλεκτό είναι. Έτσι. Δεν υπάρχει assist. Αν υπάρχει assist. Στη δίνω εγώ στο χέρι, ναι. τη βγάλανε δημοσιογράφη αυτή. Ναι. Στη δίνω στο πόδι, ναι. να πλασάρεις και λέει έδωσε 15 assist ο Αλέφαντος. Ideas. Ideas. Πόσα γκολ έκανε ο Αλέφαντος, κανένα. Ναι. Assist, γεια σου. Θα πληρωθεί το Σεπτέμβρη. Μια και έχουμε σήμερα Ιούνιο. Θα πληρωθεί με δραχμές. Λοιπόν, κατάλαβα. Πάμε να δούμε την εντεκάδα του Αλέφαντου. Πώς θα κατέβαζε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αν την έχουμε έτοιμη. Αυτή είναι. Σ' αρέσει αυτό. Μπάσισε σε μέδο ο Μάρτζι Μίκα, ναι. ωραίοι. Ναι. Γιγέρμπε. Ναι. Καμαρά Φορτούνη. Ναι. Μπροστά έβαλε και του δύο του θέσει ή όχι. Ποιο. Μπροστά έχω βάλει και Χασάν και Ελαραμπή. Ωραία. Αυτό είναι. Δύο φόρ δηλαδή. 5-3-2. Και δύο καφ έξω που χαλάει τη Φορτούνη. Δηλαδή, ποιος μένει έξω από αυτούς, να μου πεις. Ποιος μένει. Ο Μπουχαλάκης, ο Βαλμπουενά. Μπουχαλάκης θα πάει κάνει τριαντάρια. Ναι. Βαλμπουενά, 23 ασίστ. Βαλμπουενά. Βαλμπουενά πάει πει τα κάλαντα τα Χριστούγεννα στα Τρίκαλα. Να. Άσε με το. Μασούρα φύλαμε. Ο Μασούρας έμεινε έξω. Μπάσου. Υπάρχει Μασούρας Βοζέστης. Ναι. Μασούρας τι κάνει. Μπαίνει σε όλο τον αγώνα. Ναι. Κυνηγάει κανένα μπακ τύπο του τρίγες. Ναι. Και μετά λέει τα δώσ' όλα. Λέει γύρισε πίσω, βοήθαγε τον Τζιμίκα ή βοήθαγε τον Ομάρ. Ναι. Τι βοήθαγε. Πού είναι οι διεισδύσεις σου σαν εξτρέμ. Πού είναι τα γκολ. Πού είναι το θέαμα. Πουθενά. Πουθενά. Αυτή η εντεκάδα πρέπει να παίξει. Τους τα λέω, τους φωνάζω. Άσου. Τη βγάζουν εκεί έτσι. Κώστα, να κάνουμε το ίδιο, να μας πεις την εντεκάδα που θα κατέβαζες με ΠΑΟΚ. Με Ολυμπιακό στην Τούμπα, αν είσαι να προπονείς τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Με Ολυμπιακό στην Τούμπα, ναι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε αρχικά τι κατέβασε ο Αμπέλ Φερέιρα προχθές, έτσι, να το θυμηθούμε. Εγώ δεν θα βάζα τον Μαωρίσιο, σε αυτή την οπτά βάζα τον Αυγούστο. Ναι. Δεν είναι πιο γρήγορος. Δεν είναι πιο γρήγορος. Αλλά έχει ένα φοβερό σιούτ από μέση απόσταση. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει με τον Μαωρίσιο. Μαωρίσιο λιγότερες αντοχές, γιατί και μεγάλος. Ο άλλος πιο πολλές αντοχές και ένα πόδι αριστερό σαν τούβλο. Mm. Άρα ο ένας ο χάφος. Ναι. Λοιπόν, μπροστά. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα έβαζα τον Μπίσεσλαν έξω αριστερά. Σε καμία περίπτωση. Θα έβαζα το Σιντέρσι όπως ήτανε. Ναι. Εντάξει, το Λιμιό, τον Μπέλκα. Ναι. Και έξω Μπίσεσλαν. Μισό λεπτό. Λιμιός θα ήταν δεξί εξτρέμ, σωστά. Ωραία. Μπίσεσλαν στη θέση, συγγνώμη, Σφιντέρσκι στη θέση του ΑΚΠΟΜ. Ναι, Σφιντέρσκι στη θέση του ΑΚΠΟΜ. Ναι, Πέλκας δεκάρι. Πέλκας δεκάρι. Και αριστερά ποιος θα έπαιζε. Αριστερά, φίλε, μπορεί να έβαζα τσίλ το Λαύρου. Ναι. Εντάξει, ή το Βιερίνια, ο οποίος Βιερίνια, της δώσε και μια είδηση. Ναι. Καμιά χαρά.
πλακωθήκανε εκεί, μαλώσανε με τον, με τον Μαύρο, τον Μπισεσβάρ. Ναι. Γιατί ήταν να ξεκινήσει μάτος Βιερίνια. Ο Μπισεσβάρ έκανε φασαρία και έμεινε έξω ο Βιερίνια. Αλλά δεν το είπανε. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή έγινε κόντρα, μας λες τώρα Βιερίνια, Μπισεσβάρ και κέρδισε ο Μπισεσβάρ. Έγινε παρεξήγηση. Ο Βιερίνια, γιατί είναι παλέμαχος. Και ο Μπισεσβάρ παλέμαχος. Ποιος είναι λιγότερο, ο Βιερίνια. Βιερίνια. Λιγιός, Πέλκας. Δεν έχει άλλος. Δηλαδή το Κατουρί, ο Κατουρί είναι ένα οχτάρι κακός. Τον πήρα, το βάλανε εξτρέμ. Ο Πέλκας έπεσε έξω δεξιά και ο Ολυμπιακός κατόρθωσε, φίλε μου καλέ, να πάει δύο γκολ από πλάι για χτυπήματα της μπάλας από τον Μπίσεσβα και τον Γιαννούλη χωρίς να υπάρχουν καθαρό αίμα εξτρέμ. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε. Δηλαδή στο 2-0 πήραμε τα αυτοκίνητά μας από την Τούμπα, μην τα σπάσουν οι παοξίδες, γιατί αν το κρατούσε ο Ολυμπιακός 10 λεπτά, Γιάννη, θα γινόταν η λίστα του Αγίου Βαρθολομαίου. Εδώ έχουμε την εντεκάδα του coach Ραπτόπουλου με Πασχαλάκη. Καλά, με σένα στον πάγκο, Πασχαλάκη θα είχε πάρει τα γάντια σπίτι του. Μιχάη, Ίγκανσον, Μάτος, Γιαννούλης, Μίσιτς, Αουγκούστο, Λιμιός, Πέλκας, Λάμπρου, Ήβη, Ερήνια και Σφιντέρσκι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, να πούμε και για το θέμα του Γιαννούλη, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και ζητάει περαιτέρω ποινή από τη μία αγωνιστική για επικίνδυνο παιχνίδι. Και βγει ο Σαββίδης και είπε να γίνει το ίδιο και με τον Ρατζέλοβιτς, γιατί προκάλεσε με τον πανηγυρισμό. Και ένας και ο άλλος. Έλα. Και το Ανατόλια με τον Δελασσάλ θα πέσει και οι δύο, και ο Σαββίδης και ο Ολυμπιακός. Εδώ γλίστησε ο Καράπαπάς, έπεσε κάτω. Τα άμαθε. Όχι. Στα αποδυτήρια δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Ναι. Γλίστησε από τα σκαλοπάτια, ο Καράπαπάς και έπεσε κάτω. Τον έχω πει τον Καράπαπα. Χάσε κιλά. Χάσε κιλά και εσύ και ο Μαρινάκης, είστε χοντροί και οι δύο. Έπεσε κάτω, μόνο του γλίστεσαι. 48 χρονών. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε, δεν κάνω το. Εκεί συμβαίνουν μόνο 48 χρονών. Ποια μου βάζει. Κάτσε τον άνθρωπο τώρα, θα του βάλουμε χέρι επειδή γλίστρισε. Πλάκα κάνει με αυτά τα κιλά, σου ποια θα γλίστρει. Είναι παραπάνω κιλά. Είναι. Τι θα κάνω. Τι. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα ρεπορτάζ. Εδώ για Ολυμπιακό ναι. Μπορώ να πω το εξής. Τι έχει φέρει. Απολαμβάνει τις επιλογές του. Η ευτυχία και ευστοχία του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον φετινό Ολυμπιακό που έχει όριο τον ουρανό. Η στήριξε Μάρτη που θυμίζει την εποχή Βαλβέρδε και η δικαίωση της ομάδος που πέρσι δεν κατέκτησε τίποτε. Μαρινάκης. Καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Ένα. Δεύτερον, Μαρινάκης. Δεν τον βάζω κάτω Ολυμπιακός και Μαρινάκης. Ο ηγέτης δείχνει τον δρόμο. Ξέρει, δικαιώνεται. Ναι. Και από εδώ έχουμε πρώτος και καλύτερος κόντρα σε όλους. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός ο Ολυμπιακός. Πάρει το πρωτάθλημα, ναι, έτσι είναι. Έτσι. Και από την άλλη έχουμε εδώ φοβερό, δικαίωσαν τις προβλέψεις του και τους χρήσωσε. Πριν 500.000 ευρώ από το Μαρινάκη. Πόσα? Για τις επιτυχίες με ΠΑΟΚ και Άρσεναλ. Πόσα? 500.000 ευρώ αυτά, πριν. Αυτά. Πριν. Αυτά τώρα. Πρώτος και καλύτερος. Και εδώ έχει και το άλλο. Και είναι το άλλο. Κοντά στους συνοροφύλακες του Εύρου. Ναι. Στέλνει τρόφιμα και αναλώσιμα ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό. Πήγανε νταλίκες εκεί. Τρομερά. Ορίστε. Λοιπόν. Μπορείς να μην πεις αυτό το καλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών. Από και πέρα και σε παιχνίδια δεν μπορεί να μπει μέσα να βάλει γκολ και να κάνει. Σωστό. Αλλά όλοι οι Ολυμπιακοί τον λατρεύουμε και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι πάντα θα δίνει χαρές στον Ολυμπιακό και πάντα εδώ που τα λέμε βρίσκει την κατάσταση και πάει καλά ο Ολυμπιακός. Γιώργο, ετοιμάσαι σιγά σιγά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να δούμε και το story το οποίο σχολίασε ο Νίκος νωρίτερα με την επίσημη ανανέωση για ένα χρόνο της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος έκανε και δηλώσεις για αυτό το θέμα. Πάμε και επιστρέφουμε. Και επίσημα πλέον ο Ματιέ Βαλμπουενά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν. Ο μαέστρο του Ολυμπιακού
με 32 μάτς, 8 γκολ και 23 ασίστ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σεζόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Πειραιακή ΠΑΕ μέσω των social media. Ο Βαλμπουενά, στα 35 του, πραγματοποιήσε την πιο μεστή σεζόν της καριέρας του, ενώ στο νέο του συμβόλαιο προβλέπονται τόσο προσωπικοί στόχοι με γκολ, ασίστ, αλλά βεβαίως και οι στόχοι της ομάδας όσον αφορά το πρωτάθλημα, το κύπελο αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Ουσμαΐν Μπα, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023. Ουσιαστικά, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν τα τυπικά και σύντομα ο νεαρός στόπερ αναμένεται να κληθεί στα γραφεία της ΠΑΕ για να πέσουν οι υπογραφές. Ο Μπα, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Βικτόρια Πλιζέν και από εκεί και πέρα δεν είχε ξανααγωνιστεί, το τελευταίο δίμηνο έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και βεβαίως είναι δεδομένο πως η χρηματιστηριακή του αξία έχει ανέβει. Πρωταθλητής και στα εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι με διαφορά πρώτος και στο σύνολο αλλά και στον μέσο όρο, έχοντας μάλιστα μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν και δύο μάτς κλεισμένων των θυρών, εκ των οποίων το ένα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός σε 11 αγώνες της κανονικής περίοδου έκοψε 266.511 εισιτήρια, με μέσο όρο δηλαδή 24.228. Αξίζει να πούμε ότι τα 22.000 είναι διαρκείας. Όσον αφορά την αναμέτρηση απέναντι στην Wolves, και βεβαίως μιλάμε για την revenge, καθώς το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 του Europa League θα γίνει στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός θα έχει την συμπαράσταση περίπου 1.500 οπαδών του, σαφώς λιγότερους από αυτούς που είχε στο Emirates. Μην ξεχνάμε όμως ότι το γήπεδο της Γούλου στο Μολυνό χωράει 32.000 θεατές, όσους δηλαδή και το Καραϊσκάκι, ενώ το Emirates 60. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ενημέρωσε πως θα δώσει προτεραιότητα στους κάτοχους διαρκείας για την εξασφάλιση εισιτηρίου, προκειμένου για ακόμα ένα ματς οι φίλοι της ομάδας να βρεθούν στο πλευρό τους. Και μετά τις στιγμές τις ανεπανάληπτες που έζησε ο Ολυμπιακός στο Emirates, ξαναταξιδεύει στην Αγγλία, μικρότερο το Μολυνό, 1.500 εισιτήρια εν ώψη της revenge, γιατί ήδη νομίζω ότι το Καραϊσκάκι την Πέμπτη θα είναι sold out. Κώστα, να μείνουμε λίγο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να μου πεις λίγο τον απόϊχο της τιμωρίας, στο άκουσμα της τιμωρίας του ΠΑΟΚ στο πλην 7. Και τι θα δρομολογηθεί από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα από την οικογένειά του, ναι, δεν πήγε καρτί και πήγε σε αντιπάλου για το πρόβλημα το λογιστικό που υπήρχε μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Ξάνης. Δηλαδή, θα σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ μιλάω με ένα πολύ καλό μου ακροατή και τηλεθεατή που μας βλέπει, είναι φίλος και κολλητός με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και λέει, μαγκά, ψάξτε βρείτε μέσα στην οικογένειά σας, όλο δεν με πάω, την οικογένειά σας, την έτσι μου, και θα χαίρα ένα δεν το άλλο. Που από πού διέρεσε και ήρθε η πληροφορία στα χέρια του Ολυμπιακού για να κινηθεί ο Ολυμπιακός και να έχει τα χέρια του στοιχεία, τι συνέχεια με τον Πάο και την Ξάνη. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Με δικαιώνει στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Ασαβίδης, ο οποίος μιλάει για χρήματα στην οικογένεια του Πάο. Ότι το δεύτερο δηλαδή δεν ξέρει. Τρίτο το κρατούμε. Όταν είχε η Καθή για την Τροφή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν υπήρχε και υπήρχε η δικηγόρη του Πάο, και λέγανε εδώ στους ρεπόρτερ και σε εμάς, κοιτάξτε είναι στην Τροφή, ή το Αργενάκι. Μπορεί να ήταν το Αργενάκι. Εγώ το δέχομαι. Μπορεί να φύγουμε τον Ολυμπιακό. Δεν έχει ισχύει η Τροφή. Έλα ρε πια στην Τροφή Μαρούτα τώρα και κάτι φωτιμητικά. Βγαίνουν λοιπόν και λέγανε, δεν είναι καμία κρίση. Κάνας Ολυμπιακός και ποιος Ολυμπιακός και τι ιστορίες. Mm-hmm. Η Μαρούπα, η κυρία Μαρούπα, βγήκε 2-3 φορές στο ραδιόφωνο και μάλιστα και στη δικιά μου την εκπομπή με τον Νίκο τον Κουλιανό το πρωί. Μόλις που τελείωσε η εκπομπή, μιλήσαμε και τέτα τέτ με την κυρία Μαρούπα, εκτός γραμμής. Ναι. Εκτός γραμμής. Αέρα, ναι. Τι λέω, κυρία Μαρούπα, επειδή εγώ δεν τα κατέχω τα νομικά, ούτε τα οικονομικά, βάλε μου σε ένα πνεύμα, σε παρακαλώ πολύ,
που να είναι, θα το καταλαβαίνω γιατί εγώ είμαι από την Τούμπα, λέω, και ξέρεις ότι δεν, δεν τα πάμε καλά με αυτά τα πράγματα. Μου λέει από να δεις ανθρώπους. Βρέθηκε στα λογιστήρια των δύο ομάδων, ναι. Και, δηλαδή, δεν έχει σημασία ότι είναι τρίτου βαθμού ο κύριος Καλπαγίδης. Ωραία, εντάξει, αυτά είναι γνωστά και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση και αφαίρεση βαθμών, πάει να πει ότι κρίθηκε και από τον αθλητικό δικαστή ένοχος και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Να πούμε ότι ουσιαστικά έκανε αποδεκτή την εισήγηση παύλα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά δίκασε και επιβλήθηκε η ποινή με βάση την τροπολογία του Γεραπετρίτη, του Υπουργού. Έτσι. Τώρα, προφανώς δεν λήφθηκε υπόψη ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ που μίλαγε για υποβιβασμό και έτσι οδηγηθήκαμε στην αφαίρεση των βαθμών. Αυτό λέω ότι σε ό,τι αφορά τις ποινές επιβλήθηκε η αφαίρεση των βαθμών με βάση την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και σήμερα μπορεί να βγουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κάνα χρόνο που ήταν εκλογές 2 και να πούν τους παοξίδες, σας έωσαμε κιόλα. Ναι. Ωστόσο, θυμίζω ότι και ο Νίκος εδώ, ανεξάρτητα αν αφορά τον ΠΑΟΚ που είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του Ολυμπιακού για τον τίτλο, είχε πει ότι καθαρά και ποδοσφαιρικά δεν θα πρέπει να υπάρχει υποβιβασμός για τέτοια θέματα και πήγαμε στην αφαίρεση των βαθμών. Αν αρχίσουν υποβιβασμούς και τέτοια, δεν διαλύσουν το πρωτάθλημα. Ναι. Τι θα παίζουν, δύο ομάδες μόνο? Θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Ολυμπιακός το πήρε στο χορτάρι. 7 βαθμοί διαφορά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ σέρνεται. Το ξέρεις, το σέρνεται. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός με την βάλωμα του χρόνου, θα ξέκανα τα λάθη στην Τούμπα, είναι δύο φορές πιο ομάδα. Δηλαδή είτε κερδίσει είτε χάσει την Κυριακή. Φαίνεται η μία είναι ομάδα, ο Ολυμπιακός, και άλλο είναι ο δίλευμα. Τώρα, γι' αυτό το δύο μήνες τελευταίο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πάρει βαθμούς από να αφαιρεθούν για να το πάρει. Είναι καλύτερη ομάδα και το πήρε στο χορτάρι. Και ούτε είχε διαιτησία καλύτερη. Το πάω που είχε καλή διαιτησία και ο Άρης ο Ολυμπιακός. Δεν ξεχώρισε κανένας να πεις ότι να πούνε πάω που είχε τη δική μας εδώ, μας το κλέψανε, ξέρω εγώ, οι διαιτητές. Ωραία. Εγώ ήθελα να πω, ναι, γιατί είναι η πραγματικότητα, και τώρα ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός δεν ανακατεύονται ποτέ σε τέτοια. Ή σε σωματείο, ή να πάρουν ή να κερδίσουν με τίποτε. Πάνε. Άμα είναι να χάσει, θα χάσει. Άμα είναι να κερδίσει, θα κερδίσει. Ο Μαρινάκης δεν τα δέχεται αυτά με τίποτε. Mm. Με τίποτε. Γιατί μας είπε ο Κώστας, και η οικογένεια του Ολυμπιακού. Μας είπε ο Κώστας τώρα, διόρθωσε με Κώστα αν το αντιλήφθηκα λάθος, έτσι ότι εκ των έσω, δηλαδή αυτό που λέμε ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα, εκ των έσω πήγε η πληροφορία στον Ολυμπιακό, ψάξτε για την κοινή διοκτησία ΠΑΟΚ Ξάνθη. Α, ναι, άλλο. Λοιπόν, αυτό μας μεταφέρει ο Κωστής. Πάμε να δούμε τώρα λίγο το ρεπορτάζ του... Και ειδικό στο Μαρινάκη, ναι, τον ενδιαφέρει την ομάδα του, πώς θα κερδίσει, πώς να είναι καλή, πώς όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή να τορπιλήσει άλλες ομάδες για να πάρει το πρωτάθλημα σε τέτοιο στυλ. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Είναι καθαρός, είναι τίμιος, είναι έντιμος, γι' αυτό τον αγαπά όλος ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό προχωράει. Ωραία. Παντού. Ας κρατήσουμε, σε Ελλάδα, σε Αγγλία, ας κρατήσουμε παντού και αυτό που είπε ο Κώστας, γιατί είναι πολύ σοβαρό και το ακούμε πρώτη φορά, ότι υπάρχει αυτή η πληροφόρηση που έχει ο Κώστας ότι εκ των έσω, δηλαδή μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, δόθηκε η πληροφορία στον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε τα λογιστήρια του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Υπάρχει συνειδιοκτησία για να προχωρήσει το θέμα, να γίνει καταγγελία και να φτάσουμε ως εδώ. Μέσα από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι ίδιοι ΠΑΟΚτζίδες καρφωθήκανε μεταξύ τους. Έτσι λέει ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η ΠΑΕΠΑΟΚ σχολίασε ξανά την απόφαση αφαίρεσης 7 βαθμών από την ομάδα για το ζήτημα της πολυδιοκτησίας με την Ξάνθη, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει και χάνει στο γήπεδο.
Ο ΠΑΟΚ κερδίζει και χάνει στο γήπεδο με την ποιότητά του και τα λάθη του, τη δυναμική και τις αδυναμίες του, αλλά στο γήπεδο. Έτσι έφτασε στο αίτητο πρωτάθλημα, έτσι έφτασε και στο μείον 7. Την ίδια στιγμή άλλοι επιμένουν να παίζουν μπάλα εκτός γηπέδου για να στερούν από τον ΠΑΟΚ τίτλους που του ανήκουν ή έστω το δικαίωμα να τους διεκδικήσει και ας τους χάσει. Ένα γνώριμο σκηνικό από το οποίο η ομάδα του ΠΑΟΚ καλείται να μείνει ανεπηρέαστη και να δείξει ξανά το χαρακτήρα και την προσωπικότητά της απέναντι σε αγωνιστικά ή δικαστικά πλάνα. Ο δικέφαλος μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα έψαχνε μια μεγάλη νίκη και αυτή ήρθε κόντρα στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Πάνω σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή θέλουν να χτίσουν τεχνικό επιτελείο και παίκτες προκειμένου να αντιστρέψουν τη βαθμολογία στα play-offs στη Super League. Από εκεί και πέρα, αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες μέχρι να δικαιωθούν, δηλώνουν στον ΠΑΟΚ μετά το μείον 7 για την υπόθεση πολυδιοκτησίας με την Ξάνθη. Στη Θεσσαλονίκη ήξεραν ότι η απόφαση δεν θα ήταν καλή για αυτούς μετά την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά δεν πτωούνται. Αντιθέτως, παραμένουν στη θέση που εξέφρασαν εξ αρχής και η οποία είναι ότι θα πρέπει η συγκεκριμένη υπόθεση να εξεταστεί διεξοδικά, κάτι που θεωρούν πως δεν έχει συμβεί τώρα. Κριθήκαμε ένοχοι χωρίς να δικαστούμε, είναι αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ και αναμένονται επόμενες κινήσεις των Θεσσαλονικαίων. Ποιες θα είναι αυτές? Καταρχάς η προσφυγή στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, η προσφυγή στο ΚΑΣ. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ είναι η υπόθεση να εξεταστεί από την αρχή ώστε να παραθέσει το νομικό επιτελείο όλα τα στοιχεία που έχει, αφού στην Τούμπα αφισβητούν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν την εγκυρότητα σύνθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και συγκεκριμένα για τον διορισμό του κυρίου Φαραντούρη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έχουν προσφύγει και στο ΣΤΕ, το οποίο θα συνεδριάσει στις 2 Απριλίου. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, όλο και μεγαλώνει η παρέα μας και μέσω της σελίδας του Νίκου Αλέφαντου στο Facebook, μεταξύ των οποίων και ο φίλος μας ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ο Αντωνιάδης ήταν ένας παίκτης που άφησε εποχή. Ναι. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό. Συνδύασε Αντωνιάδης, συγχωρεμένος ο Παπαμανώλης. Ναι. Ένα εξαιρετικό παιδί, πόντια κανόνια από τον Πειραϊκό τον πήρε ο Παναθηναϊκός, παιχταράς. Δηλαδή Αντωνιάδης, Παπαμανώλης, Λουκανίδης, ο Τάκης, Δωμάζος. Δωμάζος. Mm. Οργιάσανε. Mm-hmm. Αντρέου, Καμάρας, μεγάλη ομάδα, μεγάλοι παίχτες, παιχταράδες. Και την... ο Αντωνιάδης έπαιξε και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο και μετά όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Ήταν φόβος και τρόμος στα γκολ. Πόντια, κεφάλι, πιο ευέλικτος. Ναι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα, αν τα θυμάμαι καλά, σαν την Δευτέρα που έρχεται, 9 Μαρτίου, ήταν που έβαλε τον Ιάδη στο φόροντα το 9, το ένα το γκολ του τότε, στην Μπράβο. Πορεία μέχρι το Γουέμπλι, 9 η ώρα το βράδυ, 9 λεπτά πριν το φινάλι, όλα τα 9 τότε. Λοιπόν, και... ναι, τα έχει πει εδώ, τα έχουμε σε φωτογραφίες, τα έχει γράψει στο βιβλίο. Είχαμε υπηρετήσει ναι. Και στο λιμενικό μαζί με το συγχωρεμένο τον Παπαμανούλη. Άλλος παιχταράς, δηλαδή, έκλαψα προχτές όταν έμαθα ότι πέθανε ο Παπαμανούλης. Mm-hmm. Χρυσό παιδί, παιχτάρες. Παιχτάρες, ε. Στη δόξα εκείνη τη μεγάλη, δηλαδή, ήταν χαμός και Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Με, όπως είπα, Αντωνιάδη, Καμάρα, Αντρέου, Παπαμανούλη, Δωμάζο, Λουκανίδη. Και, και βέβαια, όπως πάντα, ο Αντώνης ο Γλύκας έκανε μια ώρα εκπομπή αφιέρωμα. Έτσι, γιατί φοβερό. Όλα αυτά τα τιμά και φοβερός, τα προσφέρει. Έμεινε στην ιστορία. Αυτοί μείνανε παιχταράδες. Λοιπόν. Όπως του Ολυμπιακού, τη ΣΑΚ, παίχτες πολύ. Mm. Προχωράμε. Ψάρε πολύ. Ναι. Ο Αντωνιάδη. Ναι. Ο Πάο. Δούλεψε και πολύ. Ναι. Δούλεψε και πολύ. Γιατί ήταν λίγο σαπατσούλη. Στην αρχή, λέει ο ίδιος, και ήταν μπαλέτο, λέει. Ναι, ναι, για να, έχει, να αποκτήσει πλαστικότητα στις κινήσεις του. Μπράβο. Ο Πετρόπουλος τον πήγε στο μπαλέτο. Πολλά. Δούλεψε πολύ, όπως λέει. Έτσι. Δούλεψε πολύ. Έτσι, Στίβο, έτσι. Έκανε τα πάντα. Έτσι. Στον Αρντιτό ανέβαινε πάνω. Αμέ, και έγινε πιο γρήγορο. Τότε δουλεύανε, τώρα δεν δουλεύουν. Τώρα ναι. Πάμε στην ΑΕΚ, παιδιά. Πάμε και στον άλλον ημιτελικό. ΑΕΚ Άρης 2-1. Εκεί βέβαια. Περισσότερο τα μη αγωνιστικά είναι αυτά που μας απασχολούν. Να πούμε ότι έχει κάνει αυταπάγγελτα παρέμβαση ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου για τα όσα έγραψε στο φύλλο αγώνα
ο Πορτογάλος ρέφερι Ντίας. Έτσι, να διαβάσω ένα σχετικό απόσπασμα, γιατί έχουν δημοσιευθεί όλα αυτά έτσι κι αλλιώς. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και καθώς πηγαίναμε στα αποδυτήρια, αυτά τα γράφει ο διαιτητής, έτσι. Μας πλησίασαν αρκετοί άνθρωποι από την γηπεδούχο ομάδα, φωνάζοντας, πρόχνοντας και τραβώντας μας, γιατί ήθελαν να μάθουν το λόγο που δώσαμε πέναλτι. Κανένα πέναλτι, γιατί πέναλτι? Είμαι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μας έλεγαν. Στο μεταξύ, ένας από αυτούς, ένας μεγάλος ηλικί άντρας με άσπρα μαλλιά, φώναζε: κανένα πέναλτι, εγώ είμαι το αφεντικό, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πήγε στον πρώτο βοηθό, έβαλε τα χέρια του στα γενετικά του όργανα και του είπε: κανένα πέναλτι. Περιμέναμε για περίπου 30 λεπτά στα αποδυτήρια, γιατί αναμέναμε την αστυνομία να μας διαβεβαιώσει ότι υπήρχε κάθε ασφάλεια για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μετά βγήκαμε στο γήπεδο, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην επιστροφή μας στα αποδυτήρια. Μετά το δεύτερο γκολ της γηπεδούχου ομάδας, το παιχνίδι διεκόπηκε για 6 λεπτά, γιατί συνέβη στο χώρο κοντά στο κόρνερ με έναν παίκτη των φιλοξενουμένων που έκανε ζέσταμα εκεί. Κανένας από την ομάδα διαιτητών ή το ΒΑΡ δεν είδε τι έγινε εκεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ένα φίλο αγώνα που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, όπως το αντιλαμβάνομαι και το διαβάζω εγώ. Τι θα πάτε? Κάτσε ρε φίλε, πήγε εικόνα. Και τι, αυτοί τα φαντάστηκαν? Όχι, άλλο λέω. Ναι. Κάμερα έχει. Μα γι' αυτό έχει παρέμβει αυτά πάγγελτα ο ποδοσφαιρικός αγγελέας, για να ανοίξουν και οι κάμερες από τα αποδυτήρια. Θα του βάλει διαγωνιστικές και κλεισμένο των χειρών και 100.000 πρόστιμο. Ποια τον κάνει? Ποια τον κάνει? Ωραία. Πάμε στα αγωνιστικά. Τα αγωνιστικά. Ναι. Είδα εγώ 2 φορές το μάτς, γιατί ήθελα να δω ξανά το πρώτο ημίχρονο. Ο Αλέφαντος ο Νίκος... Βλέπεις 2 φορές παιχνίδι Super League ή κύπελο? Όχι, βλέπω για να το αναλύσω. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα καλά και το ξανά είδα άλλη. Χαρά στο κουράγιο σου, έλα, ναι. Άκου τώρα. Ο Νίκος ο Αλέφαντος μας είπε ότι όταν πήγε στο Χάπελ, του είπε ο Χάπελ ότι αυτό το pressing ψηλά δεν είναι για πολλή ώρα και μόνο οι γερμανικές ομάδες, οι Γερμανοί, μπορούν να το κάνουν πιο πολύ ώρα λόγω του κλίματος και τα λοιπά. Ναι. Τι έκανε η ΑΕΚ εχθές? Η ΑΕΚ έκανε αυτό που λέμε pressing ψηλά, πολλή ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα βάλεις ένα γκολ 2, γυρίζεις πίσω και το διαχειρίζεσαι αλλιώς, να αντεπίθεση και τα λοιπά. Άμα δεν τα κάτσεις τα γκολ, το δεύτερο ημίχρονο είσαι τελειωμένος. Γιατί και τα χάφτης τα ΑΕΚ είναι αργή, δεν είναι τίποτα χαφάρες και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο 10-2-11 λέγαμε αμάν τι έπαθει ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο ρώτα τον γυμναστή της και τον προπονητή της, τα πεθαμένη. Τα δεν έβγαινε ο Μάγκας ο Ματίγια που στα μαρκαρίσματα είναι μπελάς μεγάλο, δεν άρχισε ούτε αύριο η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έπρεπε να βάλει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν τα βάλε. Ο Αραούχο, που λέει ο Νίκος, δικαιώνεται και με τον Αραούχο, είναι βαρύς, 8 κιλά, δεν είναι ο αθλητής ο καλός και τα λοιπά, Πάκο Φερέιρα και τα λοιπά, Λας Πάλμας και τα λοιπά, όπως είναι την ομάδα, δικαιώθηκε και με το πρέσι ξυλά που έλεγε ότι δεν μπορεί μια ομάδα να αντέξει βιολογικά και με τον Αραούχο που τάκασε. Μάλιστα. Εφόσον δεν τα βάλει η ΑΕΚ, ήταν δεδομένο ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα μπορέσει να τραβήξει. Τη γλίτωση αποβολή του Ματίγια. Ήταν η ΑΕΚ κομμένη, 11-2-10, δεν έκανε φάση, έκανε τον κόρ στο κεφάλι. Έχουμε μεγάλη ρεβάνς, το Χαριλάου μετά από ένα μήνα. Λοιπόν, Νίκο, το είδες στο μάτς? Ποιο? Ο ΑΕΚΑΡΙΣ, 2-1 στο κύπελο. ΑΕΚΑΡΙΣ, ναι. Να δούμε την εντεκάδα λίγο της ΑΕΚ και να μας πεις πως, τι σου έκανε εντύπωση από το μάτς. Εδώ που κατέβασε Σβάρνα Βράνιες, γιατί είχε και απουσίες τα μετώπισεν. Ο Τσιντώτας κάτω τα δοκάρια, Μπακάκης Λόπες, ο Σιμάνσκι με τον Κρίση στις τσικόφτες, Βέρντε δεξί εξτρέμ, Λιβάγια αριστερά, Μάνταλο Ζεκάρη και Αραούχο σέντερφορ. Κοίταξε, η ΑΕΚ ήταν εντάξει, πιο καλή. Ναι, ειδικά πρώτο ημίχρονο. Ναι, γενικά. Ο Άρης δεν μ' άρεσε καθόλου. Mm-hmm. Και δεν μ' άρεσε κιόλας γιατί τον είδα και με τον Ατρόμητο. Ναι.
Ο Ατρόμητος ήταν εκπληκτικός μέσα στον Άρη. Τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος. Στον Άρη το 2-1. Ναι. Ήταν εκπληκτικός. Μεγάλη αδικία από τη μοίρα, λέμε, ναι, για ένα βαθμό. Δύο, να μην βγαίνει, δύο βαθμούς, ναι, να μην βγαίνει στην Ευρώπη. Έκανε μεγάλη νίκη. Έχουν κάνει μεγάλη δουλειά Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, αυτή όλη τριάδα με βοηθητικά γήπεδα, εστιατόρια, κόσμο, λαό. Και ήταν άδικο, ας πούμε, για τον Ατρόμητο για δύο πόντους να μείνει έξω από την Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορούσε και από πιο μπροστά να έχει πάρει τους βαθμούς, ναι, και να έχει μπει αυτός. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά Σπανός, Αγγελόπουλος, mm-hmm, Σπύρος, όλοι αυτοί. Είναι τίμια ηθική ομάδα και στενοχώρησε πολύ κόσμο, διότι ήταν και μεγάλο διπλό μες στον Άρη. Ναι. Τον Άρη με την ΑΕΚ πώς τον είδες, να δούμε εμείς και σε full screen την 11η, ναι, λίγο. Εδώ με η Ντέγια Σεντερφόρφερ, Βατζίδη από τη μία, Γκάμα από την άλλη, Λάρσον, εναλλάσσονται αυτοί οι δύο. Σάσα Ματίγια, Κόφτες, Ρόους, Κορχούτ, Δελιζής, Βέλεθ και Κουέστα. 4-2-3-1. Κοίτα, ο Φετματζής είσαι καλό φεγγάρι. Ναι. Παίζει καλά και έκανε κουταμάρα ο προπονητής, τον άλλαξε. Για ποιο, mm-hmm, λόγο τον έβγαλε. Ναι. Δεν επιτρεπόταν. Έκανε μεγάλα ρήγματα. Εντάξει, ο Ντέγκε είναι αυτός που έχω πει εγώ. Δεν ξέρει πολύ μπάλα. Πρόβλημα. Εντάξει. Τον Φετφατζίδη νομίζω, ναι, τον έκανε. Ναι, ναι, μπράβο. Το Φετφατζίδη τον έκανε. Εντάξει, δεν εννοώ. Το Φετφατζίδη τον έκανε αλλαγή, ναι, όταν αποβλήθηκε ο Ματίγια για να βάλει αμυντικό. Αν ο Φετφατζίδη. Ένα κυνηγό έχεις για να κάνει τρίπλες να μπει, ναι, την ώρα που μένεις και με 10. Βγάζει το Φετφατζίδη, βγάλε οποιονδήποτε άλλο. Και βάλε το Φετφατζίδη δίπλα στο σεντρεφόρ. Και βγάλε έναν άλλον. Τόσους έχει ο Άρης, άμα πει στη σύνθεση, ας πω. Ορίστε, τι Ματίγια τώρα, Σάσα και Λάρσον και Γκάμα και τους άλλους όλους. Τύπο, ο Φετματζής θα μείνει μέσα. Με ένα γρήγορο, με τον Ιντέγκε θέλεις, με τον Λάρσον μπροστά. Ναι. Να έχει να κάνει μπασίμα. Μόλις βγήκε ο Φετματζής, τελείωσε. Τελείωσε, έπεσε. Νεκρός. Λοιπόν, όλοι με τη δύναμη είναι αυτή του Άρεως. Mm-hmm. Πάμε να δούμε εμείς. Ο Ιντέγκε, από τον Ολυμπιακό, δεν θυμάσαι. Ναι. Ενώ μόλις τον έβλεπα, φτιάχνω τον κατευθείαν. Υπάρχει Ντέγκε. Πόσο είσαι. Πόσο το πληρώνει, Κώστα? 5 εκατοστάρικα το χρόνο. 5 εκατοστάρικα το χρόνο. Και πόσα γκολ έχει κάνει? Έκανε 7 γκολ. Το καλύτερο είναι να του τα αυξήσετε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Για να μην βγείτε ποτέ. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και επιστρέφουμε, παιδιά. Έξαλλη είναι στην ΑΕΚ με τον Αρτούρ Σουάρες Δίας, τον Πορτογάλο διαιτητή που σφύριξε τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου με τον Άρη. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ, εκτός από τον εκκρεμισμό που τους προκάλεσε ο Πορτογάλος διαιτητής και οι συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχουν και πολλά παράπονα για τις αποφάσεις τους. Το τρίτο ημίχρονο μεταξύ ΑΕΚ και Άρη δεν έχει τελειωμό, καθώς το φύλλο αγώνα και η έκθεση παρατηρητή είναι καταπέλτης κατά της Ένωσης και του ισχυρού άδρα της ΠΑΕ. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και καθώς πηγαίναμε στα ποδητήρια, μας πλησίασαν αρκετοί άνθρωποι από τη γηπεδούχα ομάδα, φωνάζοντας, πρόχνοντας και τραβώντας μας, γιατί ήθελαν να μάθουν τον λόγο που δώσαμε πέναλτι. Κανένα πέναλτι, γιατί πέναλτι? Είμαι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μας έλεγαν. Στο μεταξύ, ένας από αυτούς, ένας μεγάλος ηλικία άνδρας με άσπρα μαλλιά, φώναζε: Κανένα πέναλτι. Εγώ είμαι το αφεντικό. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πήγε στον πρώτο βοηθό, έβαλε τα χέρια του στα γεννητικά του όργανα και του είπε: Άντε, κανένα πέναλτι. Περιμέναμε για περίπου 30 λεπτά στα αποδυτήρια, γιατί αναμέναμε την αστυνομία να μας διαβεβαιώσει ότι υπήρχε κάθε ασφάλεια για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μετά βγήκαμε στο γήπεδο, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην επιστροφή μας στα αποδυτήρια. Κατά την αποχώρηση των διαιτητών στο ημίχρονο προς τα αποδυτήριά τους, στον διάδρομο έξω από τα αποδυτήρια βρέθηκαν φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας χωρίς να έχουν διαπίστευση, οι οποίοι προσπάθησαν να επιτεθούν στους διαιτητές φωνάζοντας «Why penalty? No penalty?» και «F*** you all». Εξ αυτών, όπως μου δήλωσαν οι διαιτητές, πλησίασε τον πρώτο βοηθό διαιτητή που βρισκόταν πιο μπροστά και λέγοντάς του «I'm the boss», τον έπιασε από τα γεννητικά του όργανα και τα πίεσε. Με την παρέμβαση των διαπιστευμένων της ΠΑΕΑΚ και της αστυνομίας, οι διαιτητές οδηγήθηκαν εντός των αποδυτηρίων τους. Ταυτόχρονα, και ενώ βρισκόμουν έξω από τα αποδυτήρια των διαιτητών, ακούστηκαν φωνές προερχόμενες από το χώρο των αποδυτηρίων της ΠΑΕΑΡΙΣ.
Ρώτησα τον αστυνομικό διευθυντή κύριο Αλεξανδρόπουλο και μου δήλωσε ότι κάποιοι αστυνομικοί είδαν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑ ΕΚΑ, κύριο Μελισανίδη, να χαστουκίζει τον πρόεδρο της ΠΑΕΑ ΑΡΙΣ, κύριο Καρυπίδη, και ότι τα γεγονότα αυτά θα τα καταθέσουν στην υπηρεσία τους. Μένοντας στον πρώτο κίτρινο μαύρο ημιτελικό, ο Σέρχιο Αραούχο, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν απογοητευμένος από τις χαμένες ευκαιρίες του, με αποτέλεσμα ο Τσίνο να πάει στα αποδυτήρια με σχημένο κεφάλι. Εκεί ο Μασίμο Καρέρα έπραξε τα δέοντα και φρόντισε να υψυχώσει τον Αργεντίνο επιθετικό. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν θέλω να σε βλέπω ποτέ έτσι. Θέλω να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις στο γήπεδο. Θέλω να βγεις στο δεύτερο ημίχρονο και να χαμογελάς. Η Ένωση, εκτός από την κατάκτηση του κυπέλου, στοχεύει πλέον και τη δεύτερη θέση μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στο ΠΑΟΚ. Οι κίτρινο-μαύροι απέχουν πλέον μόλις ένα βαθμό από το δικέφαλο του Βορρά. Εξέλιξη η οποία, όπως είναι φυσικό, τους ανοίγει την όρεξη να βρεθούν πάνω από αυτόν στην τελική κατάταξη. Σε αυτό βοηθάει και το πρόγραμμα της πρεμιέρας που έχουν οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι υποδέχουν τον Παναθηναϊκό εντός, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που παίζει εντός με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, η εικόνα που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Καρέρα στέλνει το μήνυμα ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος. Και είναι λογικό η Μοναχοκόρη να έχει διπλούς στόχους, καθώς όταν ο αρχηγός σου διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, δύσκολα μπορεί να πάνε τα πράγματα στραβά. Ο Πέτρος Μάνταλος φέτος τιμάει τον Περιβραχιόνιο και τη φανέλα που φοράει, καθώς σε 21 παιχνίδια στη Super League έχει σκοράρει 6 γκολ και έχει μοιράσει 9 assists σε 1639 λεπτά. Ενώ στο κύπελλο Ελλάδα σε 3 παιχνίδια έχει σκοράρει 1 γκολ σε 270. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή του Europa League, ο Πέτρος Μάνταλος έχει σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές και σε 351 λεπτά. Συνολικά, ο αρχηγός της Ένωσης σε 28 συμμετοχές έχει σκοράρει 10 γκολ, έχει μοιράσει 9 assists σε σύνολο 2260 λεπτά. Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία. Είχανε εποχές εκείνες, είχαμε πολύ καλούς παιχταράδες. Ναι, ναι. Μεγάλους, θυμάμαι και στον Απόλλωνα. Σεραφίδης Καμάρας, σχουρεμένος ο Πατιακάκης. Ναι, μας λέει και ο γιος. Και άλλοι πέφτες, σκανδάλοι, ιστορίες. Είναι τρομεροί. Είχαμε τότε παιχταράδες γιατί παίζανε αλάνες, οικόπεδα, φτώχεια στους δρόμους, πανινατόπια και βγαίνανε. Και κολαγόνο, μην ξεχάσετε, τρομερό, κάνει καλό στον οργανισμό, τροχάδιν, βάδιν, ασκήσεις, τα πάντα όλα. Και πάρεις δύο τέτοια και ένα relief, body relief, δώρο ή champion. Προσέξτε το, είναι φοβερά αυτά όλα. Επιπλέον, να πούμε και πέντε πραγματάκια για το, γιατρός. Για το, μπράβο, ναι. Για τους γιατρούς έχουμε χλωροκόστα καρδιολόγο τρομερό. Έχουμε Λάμπρου να πάρει το αίμα να κάνει τις εξετάσεις. Έχουμε μετά ένα φανταστικό Σπύρο Μαρτίνι, εκπληκτικός. Προστάτη φανταστικός. Πήγα εγώ χτες, κατευθείαν εξέταση όλα, εκπληκτικός. Σπύρο Μαρτίνι. Μαρτίνης, η ΑΣΟ General, μαζί με τον γίγαντα, το μηχανικό, τον Νικήτα, τα μάξι πήγαμε, φοβερός, Μαρτίνης φοβερός, Κλωροκώστας, όλοι αυτοί είναι απίθανοι, Λιαρόπουλος για τη μέση, φανταστικός, όλα να τα προσέχετε αυτά. Και κόμβος χταίο για τα αυτοκίνητα, τρομερό, Μαρούσι, καλή μέσα εξυπηρέτηση, ταχύτατη. Και έχει τον κυραντώνει τον άρχοντα, ο οποίος είναι χρυσός άνθρωπος και πάντα φεύγεις με τις καλύτερες εντυπώσεις από εκεί. Και λοιπόν, έχουμε και το, τον Γιάννη. Τον έχουμε τον Καριώτη, ναι. Το συνεργείο Λάμπρου, ναι. Κατσόνη. Και τρομερό. Ποιο ξέχασες, όπο. Ο. Όπο. Όπο είναι ο Γιάννης ο Κοτρότσος. Φανταστικός, μπράβο, ο οποίος εντρεύει στην Κατερίνη. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα, επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, πιαγκονίδες, θερμεζόμενες ζώνες, εκπληκτικός. Αν τον βρείτε, χρυσός άνθρωπος, εκπληκτικός, εδρεύει στην Κατερίνη, σε όλη την Ελλάδα, μέχρι τα Σκόπια, εκεί πάει λοιπόν, παντού. Να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, θυμίζουμε, δεν έχει την έναρξη των play-off, μετατέθηκε για την για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λογικά περιμένουμε Πέμπτη Παρασκευή την τύχη της Έφεσης
που είναι δεδομένο πως θα ασκήσει και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Γι' αυτό άλλωστε επικυρώθηκε η βαθμολογία από το 1 έως το 6 και όχι από το 7 έως το 14. Έφεση θα κάνει και η Λάρισα ζητώντας να υποβαστεί ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, αν το έχουμε. Εδώ είναι η πρώτη αγωνιστική, Σάββατο 14 Μαρτίου στις 7.30 Άρη Σόφη, Κυριακή 15 Μαρτίου. Αυτό, αν δεν είναι τυπογραφικό λάθος, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος δύο μάτς την Κυριακή να είναι την ίδια ώρα. Δηλαδή 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 7.30 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι το ΠΑΟΚ TV. Η ΑΕΚ είναι στο συνδρομητικό κανάλι. Εντάξει τώρα. Πάντω που είναι για τον Παθιατάκη Γιάννη. Ναι. Είπε και στον ΠΑΟΚ ένα χρόνο. Με μπήκε την καρδιά του Πετρούπουλο προποντική του ΠΑΟΚ. Αυτό ο Παθιατάκη, γερό παιδί, αυτοκτόνησε. Δηλαδή, 41 χρονών έκανε πάση. Και αντί να κάνει περπάτημα, πήγε έκανε σουτ στην προπόνηση. Έβαλε 5 μπάλες. Και έκανε αυτή μια άσκηση δύσκολη. Σουτάρει, γυρίζεις πίσω σκριν, ξανασουτάρεις, ξανά πίσω σκριν, να ανεβαίνει η στιγμή 180 και έτσι την πάτησε. Ναι. Δεν έπρεπε να το κάνει. Ήταν αμήλικο, 49 χρονών παιδί. Και μάγκας ωραίος, εμένα μ' άρεσε Παθιακά. Ξέχασε ο Νίκος τον τόπο του στομαχολόγο. Και ναι. Σημειώνω εγώ. Εντάξει, μπράβο, σημείο, κράτα σημειώσεις. Ναι. Να δούμε και δεύτερη αγωνιστική, μου λέει ο Γιώργος, γιατί έχουν βγει και οι ημερομηνίες και οι ώρες. Σάββατο 21 Μαρτίου, 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.15 ΟΦΗ ΑΚ και στις 7.30 Ολυμπιακός Άρης. Υπομονή μια εβδομάδα λοιπόν. Ωραία ματσάκια. Να πάμε εκτός των συνόρων. Είχαμε επίσης για τον θεσμό του κυπέλου σε πολλές χώρες παιχνίδια. Η είδηση είναι ότι η Λίβερπουλ έχασε από την Τσέλσι 2-0, αποκλείστηκε από το κύπελο, έχει κάνει ήδη 3 ήττες σερί και πλέον μένει να δούμε... Γύρισε Γιάννη στο καταστικό ποδόσφαιρο και άφησε την πίεση. Αυτό δεν παρατήρησε. Εντάξει, βέβαια κόντρα στην Τσέλσι είχε και μια εντεκάδα, να το δούμε και full screen, με αναπληρωματικούς κυρίως, ο Μιναμίνο, ο Ριγκί, σε άλλες θέσεις, ο Ριγκί είναι σεντερφόρ, Μιναμίνο είναι εξτρέμ, τέλος πάντων. Βλέπουμε Λαλάνα, Τζόουνς, Ταβάρες. Όχι, δεν τον είδα. Κάτι μάγουλα τέτοια. Παίρνει το πρωτάθλημα μετά από 20 χρόνια. 30. 30. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλει. Κύπελο, τι να το κάνει το κύπελο, τι να το κάνει. Αυτά είναι. Πρωτάθλημα. 30 χρόνια. Ναι. Βέβαια. Μεγάλη δουλειά. Έχουμε, Γιώργο, τώρα σε παιδεύω στο παρένα καμιά φωτογραφία, Ρούνι, γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λέει ο Κώστας. Ήταν το match derby, Manchester United 0-3. Τον είδαμε. Όχι, τον έβαλε σε άλλη θέση. Ο Ρούνι επέστρεψε στην Αγγλία από την Αμερική που έπαιζε στην DC United, στο MLS. Και ο τίτλος που έχει τώρα είναι... παίκτης, Παύλα, βοηθός προπονητή του Κοκκού, του Ολλανδού. Και του είπε... Κοκκού, αυτός πρέπει να πίνει πολύ. Ναι. Και του ξεκαθάρισε ότι πλέον στη δύση της καριέρας του θέλει να παίζει δεκάρι και όχι σεντερφόρ. Και στην Derby County, νάτος, παίζει δεκάρι. Άμα χάνει την μπάλα, δεν γυρνάει σαν τρίτος να μαρκάρει, ούτε περπατώντας. Στα 35 δεκάρι. Λοιπόν. Έχει μαγουλάκι να πω. Και είναι και η φανέλα extra large, πρέπει να είναι και η φανέλα. Λογικά. Λοιπόν, με Wayne Rooney θα κλείσουμε, παιδιά, και σήμερα. Εσύ φτάσαμε στο φινάλε. Πρώτα Θεός να πω ότι θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα, όπου πλέον θα μπούμε για τα καλά σε ρυθμούς Ολυμπιακός Wolves, αφού δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Αύριο το ραντεβού μας είναι 4.30 με 7, Bet Weekend έχει στοίχημα πλην ελληνικού πρωταθλήματος, όλα τα άλλα μάτς είναι στην σέντρα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά.